Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Λέγω Μάριος Κωνσταντάρας. Είμαι λίγα μέτρα πριν το αεροδρόμιο. Έρχομαι να σε πάρω, να σε βάλουμε στο αυτοκίνητο και να σε πάω νοερά μια διαδρομή. Πάμε και τα λέμε στο δρόμο. Είναι και η ώρα που έρχεται το αεροπλάνο. Η ώρα είναι, φίλοι μου, 4 παρατέταρτο. Όπως είδατε και από περιγραφή, ξεκινάμε από το αεροδρόμιο και πάμε στους Μανολάτες. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει η διαδρομή να κάνουμε. Στον δρόμο θα ακούσουμε τραγουδάκια του Στέλιου του Χαλβάτζη. Θα κινηθούμε ανατολικά, θα πάμε βόρεια και θα ανεβούμε μέχρι πάνω στο χωριό. Κάθε Σάββατο, μάλλον να το πιάσουμε από τη σειρά. Είμαι από το νησί Τσάμου. Είμαι από αυτό το χωριό εδώ αριστερά. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή στο... κάποια στιγμή, αν μπείτε σε κάποιο χάρτη και γκουγκλάρετε, εγώ είμαι από τη χώρα. Το αεροδρόμιο είναι 1 χιλιόμετρο από τη χώρα. Και κάθε Σάββατο ξεκινάω να πάω σε κάποιο προορισμό. Ανάλογο στην όρεξη, τον χρόνο, την κόπωση που έχω να διαχειριστώ, μου αρέσει να πηγαίνω σε ένα προορισμό. Να φτιάξω λίγο την κάμερα γιατί δεν μου αρέσει. Ωραία, τη φτιάξαμε. Αυτό το βίντεο δεν θα το κόψω καθόλου. Κόκκινο είναι στο φανάρι, κόκκινο. Ό,τι και να συμβεί, θέλω να είναι πραγματικός ο χρόνος καταγραφής. Και θα δούμε και πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε μέχρι τους Μανολάτες. Δεν το έχω τσεκάρει ποτέ. Ήδη έχουμε κάνει από το αεροδρόμιο 800 μέτρα. Άναψε πράσινο. Δεν κορνάρισα τα ανθρώπου για να τον... Απλά επειδή του γυαλίζει το φανάρι και δεν το βλέπει, του είπα ότι άναψε. Τους θεώ, στους δρόμους έχουμε πει να πούμε ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπομονή. Βλέπετε τώρα γιατί να πάω κάνω σφήνα, γιατί είναι ένας ποδηλάτης που είναι λιγάκι επικίνδυνος, αλλά έχει προτεραιότητα. Να πούμε ότι δεν είναι σωστός ποδηλάτης, δεν φοράει κράνος. Αυτή τη στιγμή εγώ μέσα στο αυτοκίνητό μου φοράω τζόνι ασφαλείας μου. Το αμάξι το έχουμε τσεκάρει, έχουμε βάλει καινούργια ελαστικά, έχουμε κάνει σέρβις, έχουμε κάνει ό,τι προβλέπεται. Η κάμερα δεν μ' αρέσει, λίγο βελτίωση, τη φτιάξαμε. Όπως λέει και ένας φίλος μου από τη Δράμα, άρε μου λέει, αυτά τα βίντεο είναι βαρετά. Φίλε Μπύρο από τη Δράμα, εμένα αυτά τα βίντεο μ' αρέσουν, διότι μεταφέρω ανθρώπους. Εγώ θέλω το βίντεο να το δουν 100 άτομα σωστά, το καταφέρνω. Το βλέπουν αυτό το βίντεο από 1000, 1200, 1500 άτομα. Αυτή είναι η δυνατότητα του καναλιού. Εγώ όμως θέλω να το δουν 100 άτομα σωστά. Ξέρω ότι με βλέπουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι. Χθες είχα πάει στο χωριό Κουμαραδέη. Με παίρνει ένας κύριος τηλέφωνο, ο κύριος Νίκος. Μου λέει, Άρη, αύριο κόβουμε την πίτα στους Κουμαραδέους. Λέω, Νικόλα μου, καλώς ήρθατε στο Πυθαγόρι. Νικόλα μου, θα έρθω. Εγώ παίρνω πολύ γρήγορα στροφές. Έχω απίστευτη αντίληψη το τι, πώς, τι, γιατί θα κάνω. Θα σας το εξηγήσω. Σάμος έχει 32 χωριά. Για να πάω ανά μία εβδομάδα σε ένα χωριό θέλω σχεδόν ένα χρόνο, γιατί δεν το τελειώνω ποτέ ένα χωριό σε μία εβδομάδα. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα επί του παρόντος αυτό, θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω να κάνω βίντεο ένα χωριό. Κάθε χρόνο. Έστω μία φορά το χρόνο. Άκουστε τώρα να δείτε. Στους Κουμαραδέους
να πάω να κάνω βίντεο. Άντε να πάω να περπατήσω στα στενά, να πετάξω λίγο τον ντρόν από πάνω, ή να πας όταν πανηγυρίζει το χωριό. 10 είναι πανηγύρι, μαζεύονται 10 ανθρώπους στην εκκλησία. Στην κοπή της πίτας όμως ήταν μια ευκαιρία. Πήγα, έδειξα λιγάκι το χωριό και μετά πήγα και στην κοπή της πίτας, της πίτας μου έκανε και η Μαρία μια ωραία πίτσα, μια συνταγή. Μια σπίτι και το ζυμάρο το έχει έτοιμο. Φτιάξαμε την πίτσα, την δοκίμασα κιόλας. Βγήκε κατά τη γνώμη μου ένα πολύ ωραίο βίντεο που έδειξε το χωριό Κουμαραδέη. Λίγο την πλατεία, λίγο τα εγκατελειμμένα σπίτια. Για μένα βγήκε πολύ ωραίο. Και σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος, ο κύριος Μανώλης από την Αυστραλία, που του στέλνω και την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου, και μου λέει: ρε Σιάρη, μου λέει, θέλω να λες Μανώλης μόνο. Στο Μανώλη και εγώ θα καταλαβαίνω. Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, είναι ότι σχόλιο γράφουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι. Σπάνια να δω σχόλιο κάποιου νέου συνδρομητή. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι ένα βαρετό βίντεο. Δεν πειράζει, παιδιά, εγώ θα το κάνω. Αεροδρόμιο Μανολάτες. Σήμερα μου έγραψε κάποιους συνδρομητές από κάτω. Μου λέει: Άρη, αν ενεργοποιήσεις μία φορά στα τους υπότιτλους, θα παίρνουν για πάντα. Δεν ξέρω να το κάνω. Δεν πειράζει, αν κάποιος θέλει να το δει, εγώ αυτός είμαι, αυτό κάνω, αυτό μπορώ να κάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, εγώ μπορώ να κάνω μέχρι εκεί. Πριν καμιά κοσαριά μέρες, στις Κοσμαδέη, με κάλεσε ο πρόεδρος για την κοπή της πίτας. Ήταν Κυριακή. Κυριακή για μένα είναι η ιερή ημέρα. Δεν θα πηγαίνω για βίντεο Κυριακή. Θα ασχολούμαι με την οικογένειά μου. Τώρα το να κάνω μια διαδρομή χώρα Πυθαγόριο, που μένω στη χώρα και πάω μέχρι το Πυθαγόριο να φάω, δεν θεωρώ ότι είναι βίντεο, είναι βίντεο μετακίνησης. Όπως και αυτό εδώ είναι βίντεο μετακίνησης. Δεν πάω στις Μανολάτες για να κάνω βίντεο διαδρομή, πάω που πάω και παίρνω και τη διαδρομή. Τώρα αυτή τη στιγμή θα βάλω ένα τραγουδάκι του μουσικού μου που μου έχει δώσει τα τραγούδια να τα βάζω στα βίντεο, που είδω ένα στικάκι. Θα ρίξω ένα τραγούδι τυχαία τώρα, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εγώ θα βάλω ένα τραγουδάκι του τώρα και θα τα πούμε μετά το τραγούδι, μετά το δεύτερο τραγούδι, ανάλογος. Θα σκεφτώ στο μυαλό μου και θα πούμε πολλά και διάφορα. Πάμε. Thank you.
σε τάξει κάποια πραγματάκια μέσα στο μυαλό. Θέλω άλλο ένα τραγουδάκι. Έτσι κι αλλιώς έχει ευθείες εδώ προς τα πάνω. Η ώρα είναι 4 παρά 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε κάνει 9 χιλιόμετρα και 100 μέτρα. Βάζουμε άλλο ένα τραγουδάκι και τα λέμε μετά το τραγουδάκι. Ένα τηλέφωνο χτυπάει, μια στάση και συνεχίζουμε. Ένα τηλεφωνάκι, είδατε, σταματήσαμε. Με είχε πάρει πιο πριν, εγώ το τηλέφωνο το είχα στο αθόρυβο, τώρα το έβαλα στο θορυβόδια. Σαν να βελτιώθηκε και λίγο η ποιότητα της εικόνας, τώρα που σταματήσαμε. Δεν χτυπάει έτσι, κάτι χτυπάει και δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, βάζουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Μάλλον όχι, δεν θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε 12 χιλιόμετρα και 900 μέτρα από το αεροδρόμιο. Είμαστε στο κόμβο της Αγίας Ειρήνης. Μας τραβώνει λίγο ήλιος, αλλά ό,τι βλέπετε εσείς, αυτό βλέπω και εγώ, να βάλω λίγο γυαλάκια. Πιο κάτω θα φτιάξει η εικόνα, γιατί θα πηγαίνουμε παράλληλα με θάλασσα σχεδόν. Από εδώ το κουκάρ είναι 8 λεπτά. Θα μπούμε όμως μέσα από το κουκάρ. Η διαφορά στο σημερινό βίντεο είναι ότι θα μπούμε μέσα από το κουκάρ. Να δούμε τι έχει ανοιχτό. Θα σας πω κάτι τώρα με το περιφερειακό που γίνεται και στο χωριό μου και είναι επίκαιρο. Στο χωριό μου δημιουργείται ένας περιφερειακός. Καλός που δημιουργείται. Καλός. Γιατί ό,τι φτιάχνεται είναι για καλό του τόπου. Τώρα κάποιοι θα ευεργετηθούν από ένα έργο, κάποιοι θα χάσουν, θα ζημιωθούν. Εγώ πιστεύω ότι η επιχείρησή μου που έχω στη χώρα θα χάσει, διότι δεν θα μπαίνει αυτοκίνητα μέσα. Γιατί τα 5, 7, 10 λεπτά που κάνεις για να μπεις μέσα από χώρα και πολλές φορές να κολλήσεις και να κολλησιεργήσεις με τα αυτοκίνητα, με το οτιδήποτε που συμβαίνει, αυτό δεν θα το έχεις. Παρακαμπτήρως έφυγες. Κόμβος Μαλαγαρίο, πάνω κόμβος του Μαλαγαρίου. Αυτός είναι ο περιφερειακός Δβαθιό. Παλιά έμπαινες μέσα από την πόλη, πετύχαινες και 3-4-5 μαγαζιά, μπορεί να σταμάταγες να παίρνεις ένα νεράκι, να παίρνεις το οτιδήποτε. Τώρα μίνι μάρκετ έχουν γίνει τα βεζινάδικα. Τώρα θα πεις σταματάς? Όχι σε όλα, αλλά κάποιοι το προγραμματίζουν. Εδώ πουλιέται ένα σπίτι αρκετά χρόνια δεξιά. Με έχουν παρακαλέσει οι άνθρωποι ένα πρωί, δεν βρίσκω ένα πρωί, να δείξουμε τον περιφερειακό, να δείξουμε την κίνηση και μετά να μπούμε μέσα να δούμε τι μαγαζιά έχει ανοιχτά και να μας πούνε οι άνθρωποι, να δούμε τι μαγαζιά έχει ανοιχτά και πως ήταν παλιά με το δρόμο και τώρα με τον περιφερειακό, να μας πούνε όλη η ιστορία. Βέβαια, για να φύγει ένας Βαθιώτης από το Βαθύ να πάει στο Καρλόβαση, ένας Καρλοβαστής να έρθει στο Βαθύ, από αυτόν τον δρόμο είναι ακριβώς 30 λεπτά. Κάποια όταν το τρέχουν, ίσως το κάνει και 28 λεπτά. Κάποιοι που ξέρουν το δρόμο, εντάξει τώρα εδώ, αέρασε. Εγώ πήγαινα με το όριό μου. Δεν είδατε τίποτα. Πάω με το όριο μου, ό,τι λέει η πινακίδα. Θα στείλουμε και χαιρετίσματα στον δρόμο, θα πούμε και τα στατιστικά του Ιανουαρίου. Αυτό κουπάναει, σε βρήκα και κουπάναει, τσακ. Πολύ καλό σου ποδηλάτς με την πορτοκαλί μπλούζα, μπράβο του. Λοιπόν φιλαράκια μου, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα πούμε μέσα στο κοκάρι. Δεν μ' αρέσει. Θα το βρούμε. Δεν προγραμματίζω τίποτα στα βίντεο μου. Και 210 τραγούδια μου δώσω ο Στέλιος και να τον ευχαριστήσω. Απόψε το μυαλό μου και τα βγήκες ρίχνει.
Ανοίγει στο κρεβάτι μου γιατί η γλυκιά μου αγάπη. Λίγο στις μετσάκησες και μόνη με παράτησες. Κέντρος, περιοχή κέντρο. Σαν θάλασσα το δάκρυ μου με πνίγει στο κρεβάτι μου γιατί η γλυκιά μου αγάπη. Και τα φιλιά που δώσαμε και εκείνα τα προδώσαμε μες στο κρέμου την αγλή. Πρωτού το κουκάρι. Θα πούμε, είπαμε μέσα από το κουκάρι γιατί είμαστε άνετοι σήμερα. Καταρχάς, έχω ξεκινήσει ένα βίντεο μυστικός. Το ιδανικό θα ήταν να βρίσκαμε ένα μαγαζί, να μας έκανε και μια συνταγή, να το τρώγαμε κιόλας. Αλλά πού να τα βρεις. 3.700 βίντεο έχω κάνει σε σύνολο. Καμιά δεκαριά ανθρώπου βρεθήκαν να μαγειρέψουν. Δεν βρεθήκαν άλλοι. Οπότε πας να τσπείς να κάνουμε ένα μαγειρικό βίντεο. Μια... Όλοι οι άνθρωποι έχουν δουλειά, έχουν προετοιμασία της, έχουν μείνει πίσω. Μην νομίζετε ότι όλοι τα έχουν όλα έτοιμα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε καλός ή κακός τις τελευταίες στιγμές. Ακόμα και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στα μάξια μας σας δείξω, ντρέπομαι να σας το δείξω. Ντρέπομαι. Αύριο λέω θα ασχοληθώ με το αυτοκίνητο. Αύριο θα ασχοληθώ με το αυτοκίνητο. Και επειδή η πιστή μου έχετε κάτσει μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι το 21ο χιλιόμετρο, είμαστε στο 21ο χιλιόμετρο εδώ, βλέπετε και τις καμινάδες από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, να πω ότι τον άλλο μήνα θα κάνω ένα βίντεο 24 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. 24 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή θα πω 3 ώρα το μεσημέρι και θα βγω την άλλη μέρα 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν θα κατέβω καθόλου. Και μάλιστα το μόνο πρόβλημα είναι ότι για να μπω από τη μία πόρτα στην πίσω πόρτα δεν θα πατάω και κάτω στο έδαφος. Θα είναι σειρώμενοι. Μας έχουν κλείσει το δρόμο εδώ, παιδιά. Όποιος κάνει σχέδια, ο Θεός τα χαλάει. Τι λέει. Δρόμος κλειστός στο ύψος του Αγίου Νικολάου, διέλευση μέσω περιφερειακή οδού. Λοιπόν, εγώ θα πάω μέχρι το τέτοιο, γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα πάω, θα γυρίσω και θα ξαναμπω και από την άλλη μεριά μετά. Γιατί σας το υποσχέθηκα, γιατί θέλω να είμαι real. Έχουν κλείσει το δρόμο γιατί επισκευάζουν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Ο δρόμος είναι κλειστός, εκτελούνται έργα. Τέλεια. Γυρνάμε πίσω. Από εδώ που μπήκαμε, από εδώ βγαίνουμε. Ξέχασα να πατήσω του κουφίτσε τις καταγραφές την ώρα που γύρναγα. Δεν πειράζει. Χάσαμε την επιστροφή έτσι κι αλλιώς την είχαμε πάρει στα προς τα πέρα. Αυτός είναι ο περιφερειακός του Κοκαρίου. Καταρχάς να πούμε ότι ο περιφερειακός του Κοκαρίου όχι χρειαζόταν. Υπερχρειαζόταν. Γιατί το Κοκάρα έχει δύο ύψεις. Δύο ύψεις, φίλοι μου. Το καλοκαίρι είναι απίστευτα τουριστικό. Το χειμώνα, καλός ή κακός, είναι νεκρό. Το χειμώνα θα τον βοηθούσε ο δρόμος. Δεν θα ήταν το τέλειο να κλείναν τον περιφερειακό το χειμώνα και να βάζανε τα αυτοκίνητα υποχρεωτικά μέσα του Κοκάρ για να δουλεύαν τα μαγαζιά. Δεν νομίζω ότι το χειμώνα θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ακούστε τι σκέφτηκα τώρα, να κλείναν τον περιφερειακό για να βάζανε τα αυτοκίνητα, να βάζανε μπάρες και να τον εκλείνανε. Πετυχημένο. Καλά, αλλά δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται. Τι είπα ο άνθρωπος, δεν τη σκέφτομαι. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν θα πω μέσα γιατί είναι κλειστά και δεν έχει να δείτε κάτι. Γιατί θα καθυστερήσω, θα χάσω 5-7-10 λεπτά και θα πρέπει να ξαγυρνάω. Πηγαίνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε βόρεια, να πούμε ότι ξεκινήσαμε από το αεροδρόμιο. Αριστερά πάνω είναι ο ορεινός όγκος του Καρβούνι. Μισό τα χιλιόμετρα. Εδώ αριστερά ο δρόμος πηγαίνει για κάποια ξενοδοχεία και πηγαίνει και για το νερό της Μάνας. Το έχω κάνει βιντεάκι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα σας ρίξω τίτλους και θα κάνω και θα δείξω αριστερά δεξιά. Όχι, εμένα μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο πρωτογενή με μία κάμερα που τη ρίχνω τα δεδομένα όπως παίρνω την κάρτα μνήμης, έτσι να ρίχνω κατευθείαν. Δεν τα υπεξεργάζουμε καθόλου. Από την αρχή που έχω ξεκινήσει αυτό το κανάλι έχω πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω φοβερή επεξεργασία στα βίντεο μου. Δεν έχω και το χρόνο και δεν θέλω και όλες για να σου πω την αλήθεια. Τα κάνω πάρα πολύ απλά. Είμαι της ποσότητας, δεν είμαι της ποιότητας. Και όπως έχει πει και ο φίλος μου το Moto Travel, ένα κανάλι, πρέπει πρώτα να γυρίσει 5.000 βίντεο και μετά να ανοίξει κανάλια. Γεια σου ρε Βασίλη στη Λάρισα. Γεια σου ρε Βασίλη και άλλος ποδηλάτης. Αυτός ο δρόμος είναι το ιδανικό για ποδηλασία. Αυτός ο δρόμος, να φεύγεις από το βαθύ, να πηγαίνεις Καρλώβας και γυρνάς 30 να πας, 30 να γυρίσεις flat. Και μάλιστα άμα θες να βάζεις και βαθμό δυσκολία στην προπόνησή σου, πας προς ένα προορισμό, π.χ. ανεβαίνεις Μανολάτες 15% κλείς, 4 χιλιόμετρα πάνω, 4 κάτω. Θα βάλω ένα τραγουδάκι. Θέλω να φτιάξω την κάμερα. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα σας πω τα στατιστικά του καναλιού μου τον Ιανουάριο.
το θύμασαι πως κοντά μου πάντα θα σε, από μένα εξαρτάσαι γιατί εγώ για σένα ζω. Είμαστε στο κοντά στο 300 χιλιόμετρο, 28.900 μέτρα. Εδώ τώρα θα βρούμε αριστερά τη διασταύρωση που πάει για Βουρλιώτες. Εμείς δεν θα πάμε για Βουρλιώτες. Αν και σήμερα είχα πει ότι θα ανέβαινα Βουρλιώτες σε κάποιον που μου ήρθε στο μαγαζί, μου είπε τελικά ότι δεν ανοίγει κάποιο μαγαζί. Και ίσως την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας πω τώρα, ενώ κατηφορίζουμε για τον κάμπο των Βουρλιωτών, από ό,τι θυμάμαι απ' έξω φίλοι μου, γιατί μην νομίζετε μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος. Καταρχάς να πούμε ότι δεν κάνετε εγγραφή. Καλώς ή κακώς κάποιοι δεν πατάτε το κουμπάκι εγγραφή, τσάκ να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή, να εγγραφτείτε, δωρεάν είναι. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πατήσει τη συμμετοχή, να βάλει 2, 3, 5, 50, 200, δεν ξέρω πόσα ευρώ, νόμιμα, καθαρά, φορολογημένα. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον άνθρωπο ή σαν κυβωτό. Ό,τι χρήματα μπαίνουν στο κανάλι είναι νόμιμα και φορολογούνται. Μας κρατάει το YouTube το 30% για να ζεις και αυτό, εφόσον θέλετε, δωρεάν είπαμε. Τον Ιανουάριο ανέβασα στο κανάλι Μικρές Διαδρομές Σάμου 56 βίντεο και 14 short, τα μικρά, τα σύντομα βιντεάκια. Όχι να κλείσα, είναι πολύ ενδιαφέρον να το κάναμε βίντεο. Είχαμε 1% περισσότερες προβολές από ό,τι συνήθως. Λίγο, αλλά σημαντικό για μένα. 357.300 προβολές, θεάσεις δηλαδή, είδαν το μήνα Ιανουάριο του 2024. Εδώ, άμα έχει χωριά, δεν είναι να περνάς. 50% ήταν νέοι συνδρομητές που είδαν τις θεάσεις για πρώτη φορά, 50% ήταν αυτοί που επιστρέψαν. Το 85% των θεάσεων είδαν συνήθως το βίντεο που εμφανιζόταν της ημέρας. Γι' αυτό λέει ο ψαράς, λέει κάθε μέρα φρέσκα ψάρια, δεν λέει ούτε κατεψυγμένα ούτε μπαγιάτικα. Αν και έχω μέσα πάνω από 1500 βίντεο σε αυτό το κανάλι, δεν βλέπει, το πλήθος δεν βλέπει κάποιο παλιό. Έφυγε η μεγάλη ευθεία, καθαρίζω λίγο τα τζάμια. Το 8% είδε το τελευταίο εξάμηνο, από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο δηλαδή, μέχρι και Ιανουάριο. Και το 7% πολύ παλιότερα βίντεο, από τις 357.000 προβολές, αν θυμάμαι καλά. Περνάμε και τη γέφυρα μουσείο που έχουμε προτεραιότητα εμείς, κόκκινο έχει αυτός που έρχεται, και σε 4 υπέροχα χιλιόμετρα αριστερά πάνω πάμε για Μανολάτες. Εμείς ανηφορίζουμε για Μανολάτες. Νομίζω έχουμε καμιά ώρα φως, κάτι θα προλάβουμε. Τώρα πώς θα το πετύχουμε το χωριό, δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω κατά καλό καιρό. Το αριστερά εδώ είναι του Δήμου το κτίριο. Αυτή η διαδρομή εδώ προς τα πάνω είναι κατά τη γνώμη μου η ωραιότερη διαδρομή της Σάμου. Πάμε τώρα και σε άλλα στατιστικά ανεβαίνοντας προς τα πάνω. 8.589 μου αρέσει, δηλαδή παιδιά, απογοητευτικό το νούμερο. Είδατε 357.000 θεάσεις και πατήσατε 9.000 like. Απίστευτο. Απίστευτο. Απίστευτα λίγο. Αφού το βλέπετε που το βλέπετε, πατάτε ένα like στο βίντεο.
1317 κοινοποιήσεις. Καλές ήταν οι κοινοποιήσεις, δηλαδή το στείλετε μέσω Messenger ή το κοινοποιήσατε σε Facebook. Καλά ήταν. Και 1011 σχόλια. Καλά ήταν και αυτά. Δηλαδή ανά 357 θεάσεις ένα σχόλιο. Εντάξει. Χαμηλό, αλλά από το ολότελα καλική η Παναγιώτηνα. Δυστυχώς εμένα, επειδή το κοινό μου είναι από 40 και πάνω ή δεν θέλει να φαίνεται, έχω και πιτσιρικάδες εδώ που πολλοί λέει να πεύκω 53 στρέμματα αριστερά πολλούνται. Τώρα πώς γίνεται αυτό, να πλάνε δάσος ή μάλλον έχει ελιές απέναντι. 53 στρέμματα. Άγιος Σάββας, ένα εκκλησάκι εδώ δεξιά. Εδώ προς τα πάνω έχει πολλά ξουκλίσια. Αγία Άννα αριστερά. Οι παλιοί είχαν πίστη, μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά είχαν πολλά ξοκλήσια. Σήμερα έχει ανθρώπια που έχουν πάρα πολλά χρήματα και δεν κάνει πραγματάκια. Αυτό είναι το μαγαζί εδώ, το Ιθάκια. Μα δεν βρούμε κάτι ψηλά, θα έρθω να φάω εδώ. Γκουρμεδιά βέβαια, αλλά θα έρθω εδώ να φάω. Εγώ είμαι υπέρ του να τρώω στα χωριά. Βαλεοντάδες. Εδώ ήταν οι Βαλεοντάδες λοιπόν. Παλιά. Έχει σπίτια αριστερά, δεξιά. Εντάξει, το περιβάλλον εδώ είναι. Εντάξει. Όλα τα λεφτά που λέμε και μας εδώ. Γιατί τώρα έχουν πέστα φύλλα, δεν είναι πολύ πράσινο, μπαίνει περισσότερο φως. Καθαρίζουμε λίγο τα τζάμια μας. Είναι χάλια. Τα νερά ρίουν άφθονα. Έχει από κάτι νεράκι, πέφτει. Κατεβαίνει νεράκι, εντάξει, δεν έχει κάνει βροχόπτωση τις τελευταίες 10-15 μέρες. Εδώ η πινακίδα λέει ότι ο δρόμος στενεύει. Εδώ σε 3-4 μήνες δεν σε βλέπει ήλιος. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 32-33 χιλιόμετρα και 600 μέτρα. Άλλο κοιτάζει η γυναίκα μου. Φίλοι μου, με πρώτη. Για να δούμε. Θα πάμε, θα παρκάρουμε στο πάρκινγκ και θα σας πάρω και κάποιες στιγμές. Θα σας πάρω και κάποιες στιγμές από το διάδρομο. Το ιδανικό θα ήταν να
Θα βρούμε ένα μαγαζί να φάμε μέσα στο, μέσα στο χωριό. Θα έχει τίποτα. Τα Σάββατα λοιπόν ξεκινάω κάθε Σάββατο και πηγαίνω σε ένα χωριό. Συνήθως έχω μαζί μου τον Γιώργο τον Αβραμίδη, αλλά τώρα είναι εκτός Σάμου. Τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι εγώ εκτός Σάμου. Τι σας είπα, ότι όταν ξεκίνησα το βίντεο σας είπα ότι 56, ο χρόνος έχει 56 εβδομάδες, 52-56, τώρα είμαι και λίγο κουρασμένος. 52 εβδομάδες, τέλος πάντων πάνω από 50 εβδομάδες, 52 εβδομάδες, 365 μέρες, 52-54 εβδομάδες έχει κολλήσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς πάντα να κάνεις βίντεο, γιατί μια μπορεί να χαλάει ο καιρός, μια μπορεί να σου έχει τύχει κάτι. Ένα χωριό να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα με μια αναποδιά, τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο θέλω να πάω ένα ταξίδι στην Αθήνα. Το παράλληλο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχω μια δραστηριότητα με την κόρη μου. Το καλοκαίρι, Αύγουστο, Ιούλιο, Αύγουστο γίνεται χαμός και και το Σεπτέμβριο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τις 8 εβδομάδες τις χάνεις. Δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα το χρόνο έχεις για να κάνεις κάποιο χωριό. Πρώτος κάτοικος του χωριού της Μανολάτης ήταν ο Μανολάς και γι' αυτό πήρε το όνομά του χωριού Μανολάτες. Δύσκολος δρόμος, δεν μπορεί να γίνει καλύτερος, διότι έχει απίστευτα κυφορά, απίστευτο τα λίμα, απίστευτα, απίστευτα. Δεν έχει πολύ αέρα, θα πετάξουμε ασφάλεια περιμετρικά και το ντρόν να πάρουμε και κάποια πλανάκι και το άλλο βίντεο. Να πούμε ότι αυτή η εποχή είναι, θα έλεγα, ψυχοκατάλληλες να κάνεις κινηματογράφες, διότι δεν έχεις πολύ ήλιο να σου κάψει τα πλάνα σου. Ιούλιο, Αύγουστο πρέπει να πας καμιά δυο ώρες το πρωί και καμιά δυο ώρες το βράδυ. Το φτιάχνα συνέχεια ηλιές. Το λάδι έχει πάει, θα πάει το χρόνο 20 ευρώ το κιλό, αν έχει πάλι καμιά καρπία. Τα χωριά το καλοκαίρι έχουν γίνει, ειδικά οι Μανολάτες, έχει γίνει λίγο τουριστικό το χωριό, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, ότι είναι τουριστικό, ότι έχει 22, 23, 25 επιχειρήσεις, κρατάνε τον κόσμο, προσελκύει κάποιους ανθρώπους. Μπαίνουμε στα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι ο ποιητικός συνεταιρισμός Μανολατών, δεν ξέρω αν εδώ λειτουργεί σαν είναι ποιητικός. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, αλλά δεν νομίζω να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω έχει ένα. Θα κάνουμε μια πτυσούλα ένα-δυο λεπτά, δεν θέλω παραπάνω. Λοιπόν, αφήσουμε το αυτοκίνητό μας εντός του πάρκινγκ για να κάνουμε και μια βολτούλα μέσα στο χωριό. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό ήταν το βιντεάκι, ξεκινήσαμε το αεροδρόμιο, φτάσαμε μέχρι το πάρκινγκ εδώ στις Μανολάτες που παρκάραμε το αυτοκίνητο. Θα σας πάρω 5 κλιπάκια ακόμα μέσα από το χωριό, όπως λέει και ο φίλος μου Άκης, ο Κρητικάκης μου λέει, μη κόβεις απότομα το βίντεο, εγώ το κλείνω επίσημα εδώ το βιντεάκι. Τώρα αν καταφέρω να σας πάρω 5 στιγμές ακόμα,
Εδώ είμαστε, δεν κάναμε πολλή ώρα. Κάναμε 50 λεπτά και στο χαλαρό. Παντελώς χαλαρό όμως. Να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.